Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Ιανουαρίου η απονομή των βραβείων του διαγωνισμού φωτογραφίας Νικόλαος Μαγκίνας που διοργάνωσε στις αίθουσες του Μουσείου Αράγκιου Λέρη κοινότητα Νεοχωρίου στη μνήμη του φωτογράφου και είχε ως θέμα «Εκοσός, ενέργεια και ρήπανση του περιβάλλοντος». Μέσα από το φακό ή μέσα από το μήνυμα του Μαγκίνα μιλάμε με μια ευρύτερη κοινωνία πραγμάτων και θα μπορέσουμε να περάσουμε και το μήνυμα της ζωής του που ήταν ένα μήνυμα εδώ της πόλης, ένα μήνυμα πολυκοσμικότητας, ένα μήνυμα το οποίο προέβαλε πάρα πολύ τον ιδεαλισμό της πόλης και ήταν υπερήφανος για αυτό που ήταν. Ήταν τιμή για μένα να συνεχίσω αυτό το θεσμό που ξεκίνησε πέρσι και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί και με τους επόμενους από εμάς. Είναι πράγματι ένας σημαντικός θεσμός αυτός ο διαγωνισμός φωτογραφίας στη μνήμη του κυρίου Μαγκίνα. Στην απονομή των βραβείων παρευρέθηκε πλήθος προσκεκλημένων, ανάμεσά τους και ο υφυπουργός, τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος. Ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης έχει κάνει σπουδαία πράγματα, συνεχίζει να κάνει σπουδαία πράγματα. Έχει αναδείξει προσωπικότητες όπως ο Μαγκίνας, μεγάλος φωτογράφος, με στενότατες σχέσεις με το Πατριαρχείο και με σπουδαίο έργο. Οπότε γι' αυτό είμαστε εδώ μέσα από την παρουσία και την. Τη συμμετοχή στην εκδήλωση, να δώσουμε το παρόν και να στηρίξουμε την πρωτοβουλία. Αυτό που νιώθω είναι ότι ξεκίνησε ένας θεσμός που δεν ήξερε κανένας πόσο μακριά θα πάει. Και νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ μακριά, τον έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και βλέπουμε όχι μόνο η ευρωπαϊκή κοινότητα, αλλά θα ξεκινήσουμε και με την Αφρική. Γιατί η Ασία είναι ήδη. Η Ασία, γιατί η θεματολογία, το ECO-SOS, είναι ό,τι είναι το σημαντικότερο που απασχολεί θέμα τον πλανήτη. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 307 φωτογράφοι με 1068 συνολικά έργα. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Πρανά Μπασάκ από την Ινδία. Τη δεύτερη θέση έλαβε ο Μουράτ Μπακμάζ από την Τουρκία. Συγκινητική αυτή η εκδήλωση απόψε. Βρεθήκαν άνθρωποι και από τις δύο τις κοινότητες και όχι μόνο να μιλήσουν για τον άνθρωπο αυτό, για το έργο του και εδώ πέρα έχουμε δει ότι μπορεί οι άνθρωποι πάνω από μας να έχουν τις διαφορές τους. Οι ψυχές των ανθρώπων όμως ενώνονται και ο πολιτισμός είναι ένας συνδετικός κρίκος για τον οποίο πρέπει να πούμε να υποκλινόμαστε και να είμαστε ειλικρινά ευτυχείς που μπορούμε και ζούμε τέτοιες στιγμές που δύο λαοί, δύο κόσμοι, με την ίδια αγάπη όμως για την τέχνη και την ίδια αγάπη για τον άνθρωπο. Αγαπούσα πάρα πολύ τον Νίκο τον Μαγκίνα, ήταν φίλος πάρα πολλά χρόνια και ας μην έδινε τις φωτογραφίες που μας έβγαζε. Όλοι το έχουμε αυτό το παράπονο. Όλοι. Δεύτερον, αγαπάω πάρα πολύ τον Αράγκιου Λέρ. Θεός χωρέσους και τους δύο εκεί που βρίσκονται. Ήταν φίλος μου και ο Αράγκιου Λέρ. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο δημοσιογράφος και γενικός διευθυντής της TRT, Σωτήρης Πολύζος, με την Ιβόνη Βίγκα.